Καλησπέρα κύριε Μπατιέλο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τις τελευταίες δύο ημέρες έχουμε έναν διαγωνισμό παροχών, ελαφρύνσεων και προγραμματικών εξαγγελιών από τα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Παροχές, αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση φόρων και πολλά ακόμη. Θέλω να ρωτήσω πώς τις βλέπετε αυτές τις προτάσεις. Καλά, προεκλογικά δεν ζούμε πρώτη φορά τέτοιες παροχές, αν και σε σχέση με άλλες φορές, μάλλον είναι και λίγο πιο περιορισμένες, γιατί για παράδειγμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με το πρόγραμμά του προχθές. Καμία ουσιαστική δέσμευση δεν υπάρχει και επί της ουσίας λέει για το μέσο μισθό στα 1.400 ευρώ 1.500 αν όλα πάνε καλά στην οικονομία. Ναι. Δηλαδή, για να μιλάμε με ειλικρίνεια και όπως λένε και οι ίδιες οι έρευνες και οι εκθέσεις Τράπεζας της Ελλάδας, το πιο απίθανο σενάριο είναι να πάνε όλα καλά στην οικονομία. Αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Και που για τον ελληνικό λαό, τη μεγάλη του πλειοψηφία, έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Που είναι ότι και ο πραγματικός μισθός το 2022 είναι μειωμένος κατά 7,4% παρά τα pass, τα bonus, όλα αυτά τα market pass, fuel pass ή τις όποιες αυξήσεις δόθηκαν. Πέρα το ότι και τρώγεται το εισόδημα από την ακρίβεια, αυτή την ακρίβεια που λέμε των φτωχών που είναι στα τρόφιμα, στην ενέργεια κλπ. Στον πληθωρισμό των φτωχών. Και που ακόμα και με αυτές τις αυξήσεις να γίνουν, μιλάμε ότι θα φτάσει ο μισθός στο ύψος του 2011. Δηλαδή, σε μια τελείως διαφορετική οικονομική κατάσταση, οι εργαζόμενοι, οι δεσμεύσεις οι προεκλογικές, αν και εφόσον γίνουν, πάλι θα μιλάμε ότι θα είμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Έχετε την ίδια εικόνα και για τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα των 50 ημερών. Και το λέω αυτό γιατί ευθέως ο κύριος Τσίπρας σας ζητά να το στηρίξετε αυτό το πρόγραμμα με έναν τρόπο. Έτσι. Αν είναι πρώτο κόμμα, στην ουσία είτε με τη συμμετοχή σας σε μια κυβέρνηση, είτε με την ανοχή σας σε μια κυβέρνηση. Έτσι είναι ακριβώς και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στηρίζεται ακριβώς στους ίδιους νόμους. Στους μνημονιακούς νόμους που όλοι έχουν συντηρήσει και ψηφίσει και τα δύο αυτά κόμματα μαζί με το ΠΑΣΟΚ, τα τρία μνημόνια, αλλά και στον κατάπτυστο, λέμε εμείς, νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου, δεν είναι τυχαίο ότι έχει τα ονόματα των δύο Υπουργών Εργασίας, που λέει ότι ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και οι αντοχές της οικονομίας είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε. Να τα πληρώνει το 95% της φορολογίας ο ελληνικός λαός και μόλις το 5% τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όσο για αυτή την πρόταση, επειδή είναι θέμα τις τελευταίες μέρες. Και επανέρχεται συνεχώς ο κ. Τσίπρας, το βλέπετε. Επανέρχεται συνεχώς, μάλλον. Καλά, η στόχευσή του δεν είναι το κουκουέ. Η στόχευσή του, μάλλον, είναι ένας κόσμος, ο οποίος εμείς το βλέπουμε. Μιλάει για όλα τα κόμματα της αριστεράς. Το βλέπουμε πολύ δυνατά όσον αφορά το ΚΚΕ. Ένας κόσμος που είχε κάνει την επιλογή να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και δεν είδε. Απογοητεύτηκε από την κυβερνητική του θητεία. Ακόμα και ένας κόσμος, ο οποίος έκανε την επιλογή να τον στηρίξει το 2019 και απογοητεύτηκε από την αντιπολιτευτική τακτική και πολιτική που έκανε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που στα μεγάλα, στα σημαντικά συμφώνησαν, δηλαδή το 50% των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε. Και αυτός ο κόσμος έρχεται προς το ΚΚΕ. Συμπορεύεται, ακόμα και μπαίνει και στα ψηφοδέλτιά του, που αντίστοιχες περιπτώσεις προφανώς δεν έχει να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε με αυτή την έννοια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κοιτάει τον ελληνικό λαό, όχι μόνο τους ψηφοφόρους του, όλον τον ελληνικό λαό στα μάτια και ξεκάθαρα δηλώνει ότι για χατήρι καμίας αντιλαϊκής κυβέρνησης. Καμία δηλαδή κυβέρνηση η οποία θα υπηρετήσει αυτό το πρόγραμμα που ήδη είναι καθορισμένο να πληρώσει τα σπασμένα ο ελληνικός λαός με χειρότερους αντιλαϊκούς νόμους, δεν πρόκειται ούτε ανοχή να δείξει ούτε στήριξη. Το πρόγραμμα του κυρίου Βαρουφάκη και τις εξαγγελίες του κυρίου Βαρουφάκη, πώς τις βλέπετε, κύριε Μπατιέλο, μιλάει για ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών και αν χρειαστεί για κλείσιμο των τραπεζών. Ναι. Νομίζω είναι μια επανάληψη, ξανά τα ίδια και τα ίδια. Η ίδια δηλαδή πάνω κάτω αποτυχημένη συνταγή του 2015 που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, με τη λέξη ρήξη να έχει γίνει λάστιχο, να παίρνει πάρα πολλούς επιθετικούς προδιορισμούς, αλλά τελικά τα εισαγωγικά να είναι αυτά που κυριαρχούν, ρήξη, πάντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα εντός αυτού του συστήματος, καμία δηλαδή ουσιαστική ρήξη, γι' αυτό και καταλήγει σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή να μετράμε τη φτώχεια μας σε δίμητρα, σε περσεφόνη, σε ευρώ κλπ. Δεν είναι ο δρόμος αυτός, ούτε είναι ο δρόμος για να συγκρουστείς με το κατεστημένο, όπως λέει. Γιατί το κατεστημένο, μα αφού το λέει ότι αυτός ο τρόπος είναι και στις σκέψεις, τον αντέγραψε μάλιστα κιόλας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το σύστημα που ετοιμάζεται γενικά στο ενδεχόμενο μιας κρίσης που θα ακουμπήσει τις τράπεζες για να μην καταρρεύσουν. Τώρα πείτε μου εσείς, ένα σύστημα που είναι φτιαγμένο για να σώσει τις τράπεζες. Το κατεστημένο δεν είναι οι τράπεζες δηλαδή, δεν είναι οι εφοπλιστές, δεν είναι οι βιομήχανοι. Άρα μιλάμε για τραγωδία, πρόταση τραγωδία
και ρίξει μόνο στα λόγια για να κοροϊδέψει τον κόσμο. Να μην σας τα πω εγώ, τα λέτε εσείς τον κύριο Βαρουφάκη. Εγώ να ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία στην Πρώτη Πειραιά και καλό προεκλογικό αγώνα, κύριε Βατιάνο. Να είστε καλά. Δυνατό κουκουέ παντού. Να είστε καλά.